Όχι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Έτσι, όχι, θα διευκρινίσετε αυτό που είπατε. Τι εννοείται και στις κάλπες. Και στις κάλπες, ναι, υπάρχει. Και στην καταμέτρηση. Υπάρχει ο φόβος και η αίσθηση ότι κάποιοι. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι, εάν τα καταφέρουν, εάν τους το επιτρέψουμε, ακόμα και να αλλοιώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή την άποψη των Ελλήνων πολιτών. Τους λέμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί. Κύριε Αυγενάκη, θα είναι εκεί με εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε γωνία, της χώρας, σε κάθε εκλογικό τμήμα, για να διασφαλίσουμε ότι η άποψη των πολιτών, η ψήφος των πολιτών θα αποτυπωθεί, θα καταμετρηθεί και θα ξέρουμε επίσημα εκλογικά αποτελέσματα των εκλογών. Είστε τυχαίο πρόσωπο, είστε ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Συνειδητά λοιπόν σας λέω ότι δεν μας λέτε ότι υπάρχει συζήτηση υποψία νοθείας. Υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση ότι κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε, ούτε πιστεύουμε ότι υπάρχει συντονισμένη ενέργεια από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει διάχυτη η διάθεση από ορισμένους που κινούνται σε αυτό το χώρο, να, ακόμα και αν καταφέρουν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Λέω λοιπόν πως αυτό δεν θα επιτραπεί. Βεβαίως, εδώ να σημειώσουμε ότι έχουμε ταυτόχρονες εκλογές που δεν έχει προηγούμενο, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια καθυστέρηση και μια ταλαιπωρία. Κύριε Αυγενάκη, παρακαλώ, έχετε σχόλιο.